Καλώς τους, καλώς ήλθατε. Εκπομπή εμείς και ο κόσμος μας μαζί σε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε που συντονίζεστε. Να είστε πάντοτε καλά. Χαιρετάμε την Κύπρο μας. Χαιρετάμε όλους εσάς στο δορυφόρο, σε όλο τον κόσμο που με αυτή την ώρα μας βλέπετε και μας κάνετε παρέα. Ευχαριστούμε και όλους εσάς το πρωί, 2 ώρες ραδιόφωνο, 8 με 10, στο πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου. Δύο εκπομπές καθημερινά, μία 2 ώρη ραδιοφωνική και μία τηλεοπτική ωριαία. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Σας παραδίδουμε 10 εκπομπές τη βδομάδα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνετε συντροφιά και παρέα. Η στήριξή σας είναι πολύτιμη. Α, ήρθαν και οι ακροαματικότητες ραδιοφώνου. Σας ευχαριστούμε που μεταξύ 8 και 10 το πρωί στους 97,2 όσοι ακούτε πρώτο πρόγραμμα μας έχετε ψηλά στις καρδιές σας. Μας συγκινεί και μας τιμά. Αυτό μας δίνει δύναμη. Πάμε στο πρώτο μας θέμα για σήμερα. Πολιτιστικό φεστιβάλ Αφρομπανάνα. Ένα από τα σημαντικότερα της Ευρώπης. Και δεν είναι γνωστό μόνο εδώ στην Κύπρο. Και πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ που αποτελούμε μέρος αυτού του φεστιβάλ ως μικρό νησί. Στο στούντιο μαζί μας είναι ο Κωνσταντίνος Κυπριανού, συνιδρυτής του φεστιβάλ. Καλώς τον, καλώς ήλθες. Καλώς σας βρήκα, Λουκά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Να σας πάνε καλά. Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο πραγματικά γεννήθηκε ως ιδέα. Θες να μας πεις γιατί η Αφρομπανάνα, πώς γεννήθηκε όλο αυτό? Πολύ ενδιαφέρον, πολύ καλή αρχή. Βασικά, πάντα είχαμε χιούμορ πρώτα απ' όλα. Ναι. Αλλά εγώ σαν αρχιτέκτονας και σαν μουσικός τότε είχα μια μεγάλη συνειδητοποίηση. Όταν λέμε τότε, πόσο χρόνια? 2011. Α, 2011, Σεπτέμβριο. Ναι. Πάμε 13 χρόνια πίσω. 13 χρόνια πίσω. Ναι. Η ιδέα είναι ότι η γενέτειρα της μοντέρνας χορευτικής μουσικής βγαίνει ξεκάθαρα από την αφροκουλτούρα. Μάλιστα. Είτε αυτό είναι funk, είτε αυτό είναι οργανική μουσική, είτε αυτό είναι ηλεκτρονική μουσική. Μάλιστα. Και ήταν μια ονομασία το οποίο δίνει και αναγνωρίζει αυτή την κουλτούρα. Μάλιστα. Όπως επίσης. Αυτούς τους τύπους μουσικής. Ακριβώς, αυτούς τους τύπους μουσικής. Μάλιστα. Όπως επίσης την έννοια, μια από τις ιδεολογίες μας, που είναι ότι η μουσική ενώνει τον κόσμο. Πολύ σωστά. Και είναι ένα φεστιβάλ μουσικές του κόσμου. Γενικά. Νομίζω ότι είναι και ο μόνος τρόπος για να μην χρειάζονται διατυπώσεις, διαχωρισμοί, δύο ακριβώς. Δέλτα. Ακριβώς. Διακρίσεις, τρία δέλτα. Θα μπορούσα να βρω κι άλλα, έτσι, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε. Και αντιλαμβάνομαι ότι υπήρξαν και διάφορες προκλήσεις ή και προβλήματα και εμπόδια σε αυτή την πορεία. Πάντα, οτιδήποτε προσπαθεί να αλλάξει στερεότυπα ή να δημιουργήσει καινούργια δεδομένα, η δράση φέρνει την αντίδραση, είναι νόμιμη φυσικής. Κάτι καινούριο. Και πάντα, επίσης, όπως πάντα λέω και είμαι αρκετά θετικός άνθρωπος, είναι και ο ρομαντισμός πίσω από αυτά τα πράγματα. Πολύ σωστά είναι. Γιατί και η μουσική άλλωστε αλλάζει και τη διάθεση. Και την αντιμετώπιση, αν θέλεις, πραγμάτων τη συγκεκριμένη στιγμή. Τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι οι στόχοι είναι μακροπρόθεσμοι. Τα 13 χρόνια πέρασαν. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν και άλλα τόσα και άλλα τόσα. Υπάρχουν συνεργασίες, αντιλαμβάνομαι. Πάρα δεν είναι μόνο εντός Κύπρου. Όχι, το φεστιβάλ έχει πάει και εκτός Κύπρου. Είχαμε ένα κάλεσμα φέτος από το Δήμο Αθηνών. Ταξίδεψες στην Αθήνα. Ταξίδεψα στην Αθήνα, όχι μόνοι μας προφανώς. Ναι. Πάντα το φεστιβάλ είναι μια γιορτή πολιτισμού και ανάδειξη στο ότι καλύτερο πιστεύω εμείς που θέλαμε να δείξουμε στην Κύπρο. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα. Και αυτό το κάλεσμα ήταν και μια αναγνώριση όπου ο καλλιτεχνικός διευθυντής του This is Athens City Festival, ο φίλος Γιάννης, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: Κωνσταντίνο, ακολουθούμε πρώτα απ' όλα την επιμέλεια που κάνετε στο συγκεκριμένο φεστιβάλ. Σας ακολουθούμε χρόνια. Σημαντικά είναι τα τηλέφωνα. Ναι. Γιατί. Και οι συνεργασίες. Ναι, και οι συνεργασίες, αλλά τα τηλέφωνα και η υποστήριξη έρχεται και εκτός ορίων Κύπρου. Σου δίνουν και το motivation να συνεχίσεις παρακάτω. Ναι, υπάρχει και αυτό το έναυσμα, αλλά αν δεν ήταν αυτό το φεστιβάλ στο επίπεδο που το φέρατε, δεν θα υπήρχαν αυτά τα τηλέφωνα. Ακριβώς. Έτσι, και τούτο είναι μια ευκαιρία να εξηγήσουμε και εμείς ότι το φεστιβάλ δεν είναι μουσικό φεστιβάλ. Το φεστιβάλ είναι φεστιβάλ κοινότητας και είναι φεστιβάλ μουσικής και τέχνης. Μάλιστα. Γιατί φεστιβάλ κοινότητας? Για τον λόγο ότι η πρόθεσή του είναι να καταφέρει να μαζέψει κόσμο. Εξού και στα τελευταία 13 χρόνια ο κόσμος ζει μέσα στο φεστιβάλ. Mm. Είναι το μοναδικό φεστιβάλ στην Κύπρο το οποίο ο κόσμος ζει και μένει στο φεστιβάλ για 5 μέρες, ξυπνά, ξημερώνεται και διαμένει μέσα και δημιουργείται κοινότητα. Το βλέπουμε κάθε χρονιά. Πού έγινε φέτος? Φέτος έγινε στα Λεύκαρα. Α, υπέροχο η περιοχή. Υπέροχη η περιοχή των Λευκάρων. Δεν θα μπορούσε να είναι ομορφότερες αυτές οι 5 μέρες ήταν και φέτος? 4 μέρες φέτος. Όπου ναι, αλλά η τέχνη είναι επίσης πολύ σημαντικό για τον λόγο ότι πιστεύουμε μέσα σε τέτοιους χώρους, δηλαδή τους φεστιβαλικούς χώρους,
η τέχνη και ο κόσμος μπορούν να συνυπάρξουν και να έχουν μια διαφορετική επιρροή πάνω στον κόσμο. Από διαφορετικές τέχνες. Εννοείται, πολλά είδη τέχνη. Όχι μόνο μουσική. Εννοείται, όχι. Εννοείται. Άρα δεν ήταν μόνο από την Κύπρο, στα Λεύκαρα, αυτό το τετράημερο. Όχι, φυσικά όχι. Ναι. Τα τελευταία 13 χρόνια είχαμε επισκέπτες από περισσότερο από 13 χώρες. Χαίρομαι πάρα πολύ αυτό. Άρα μπαίνουμε στο χάρτη. Μπήκαμε στο χάρτη ως και χρόνια. Μικρή κουκίδα. Ναι. Να πάμε στα Λεύκαρα να παρακολουθήσουμε τι έγινε και να επανέλθουμε. Άμε. Ελάτε, συνάδελφοι. Αυτό έγινε τέσσερις μέρες στα Λεύκορα. Τέσσερις μέρες στα Λεύκορα, ναι. Μα είναι εκπληκτικό. Παρόμοια τέτοια φεστιβάλ δεν γινόντουσαν και τη δεκαετία του 70. Όχι. Όχι. Μπορώ να πω όχι. Όχι με αυτή τη μορφή. Όχι με αυτή τη μορφή. Ήταν μουσικά. Αν εννοούμε το Woodstock, που προφανώς εκεί παραπέμπεται, όχι. Αυτό ήταν κάτι που γεννήθηκε επίσης λόγω ανάγκης. Το κοινό μαζί με το Άφρο Μπανάνα, ότι γεννήθηκε και τα δύο γεννήθηκαν λόγω ανάγκης. Μάλιστα. Ότι ανθρώποι κοινής ιδεολογίας βρέθηκαν για να γιορτάσουν πολιτισμό. Μάλιστα. Αυτό είναι το κοινό. Mm. Αλλά τέτοιου είδους φεστιβάλ μπορώ να πω ότι έχουν ξεκινήσει από τις αρχές του 2000, τα φεστιβάλ κοινότητας. Και πιο πριν. Μπορώ να πω ότι τα φεστιβάλ κοινότητας ήταν το Burning Man στην Νεβάδα, για παράδειγμα, το έχετε ακούσει. Ήταν το Fusion Festival στο Βερολίνο. Και το Boom Festival στην Πορτογαλία. Μάλιστα. Είναι τα τρία πρότυπα φεστιβάλ. Αλλά το διαφορετικό με εμάς είναι ότι οι διοργανωτές του φεστιβάλ είμαστε αρχιτέκτονες. Εμάς είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι οι αρχιτέκτονες δεθήκατε μαζί και φτιάξατε ένα φεστιβάλ το οποίο περιέχει και μουσική πέρα από όλες τις άλλες. Ακριβώς, και τα δέσαμε όλα αυτά μαζί. Είμαι και εγώ μουσικός επίσης, αλλά τα δέσαμε αυτά τα δύο πράγματα μαζί. Γιατί γεννήθηκε ανάγκη. Βρέθηκε ανάγκη να έρθει αυτός ο κόσμος μαζί, βρέθηκε ανάγκη να εκφραστούμε μέσω εφήμερης τέχνης και αρχιτεκτονικής και να φέρουμε αυτόν τον κόσμο να ζήσει κάτι που έχει ανάγκη αυτός ο τόπος. Ποιες τέχνες περιλάμβανε στα Λεύκαρα αυτό το τετραήμερο εκτός από μουσική? Φέτος είχαμε από illustrations, είχαμε αρχιτέκτονες, είχαμε video mapping. Τώρα προσπαθώ να σκεφτώ, τεράστιο το πρόγραμμα. Άγνωστες λέξεις, να ξέρεις. Ναι. Το λεξιλόγιο μας είναι φτωχό. Προσπαθούμε όσο περισσότερο μπορούμε να παρουσιάζουμε και καινούργια είδη τέχνης. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτός όμως που έρχεται, η πολιτιστική παιδεία είναι ο σκόπος αυτού του φεστιβάλ. Πολύ σωστά. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ξέρεις, τις περισσότερες φορές είναι αλλιώς και λανθασμένα τοποθετημένο στο μυαλό και ίσως και παρεξηγημένο να μαζεύονται σε ένα χώρο τόσοι άνθρωποι, τόσες μέρες και τι πάνε να κάνουν εκεί και ούτω καθεξής. Ωστόσο, όσα κερδίζουν και τα όσα κερδίζουν είναι πάρα πολύ σημαντικά και εκπληκτικά. Δεν πήραμε πρέφα, πρέπει να σου πω, σε ολόκληρη την Κύπρο. Ίσως να ήξεραν οι υπόλοιποι από τις 13 χώρες περισσότερο εκείνο το τετραήμερο στα Λεύκαρα παρά οι ντόπιοι. Τώρα, στην Αθήνα πήγατε, εκεί τι παρουσιάσαμε ως εμείς? Εκεί στην Αθήνα παρουσιάσαμε ένα δείγμα νέας κυπριακής μουσικής, δηλαδή και με κυπριακό στίχο. Mm. Άρα παρουσιάσαμε τους Μοσιέρ Ντουμανί, τους πολυβραβευμένους Μοσιέρ Ντουμανί. Εξαιρετική πολύ φίλη από την αρχή. Ο Αντωνάκης, Αντωνής Αντωνίου, ήταν από το πρώτο φεστιβάλ μαζί μας. Αγαπημένοι, ξέρεις ότι χρησιμοποιούμε ραδιοφωνικά συχνά πυκνά τη μουσική τους. Ακριβώς, και φέτος γεννήθηκε και η πρώτη του συναυλία των Μπάζα Αγιάς για πάντα του Αντώνη Αντωνίου. Παίχτηκε στο Άφρον Μπανάνα. Εκεί παρουσιάσαμε τον Τζούλιο, το πρώτο, ένα πολύ αξιόλογο Κύπριο ράπερ, δεν είναι κυπριακό στίχο. Mm. Παίξαμε μουσική σαν Afrofox, εγώ και ο φίλος μου Αντρέας, με το οποίο περιοδεύουμε σε όλο τον κόσμο μαζί με το σαν DJ duo που παίζουμε, και τη Βανέσα. Πήραμε κυπριακές ταινίες animation. Άλιστα.
σε κάποια, χτίσαμε τα λεγόμενα πουλόσπιτα. Δηλαδή είναι, όπως βλέπεις στο δάσος, τα σπιτάκια, τα ξύλινα για τα πουλιά, τα οποία ήταν σε ένα μέγεθος το οποίο μπορούσες να βάλεις το κεφάλι σου μέσα και έπαιζαν κυπριακές ταινίες μέσα. Ήταν μια ολιστική εμπειρία, κάτι που έχουμε σχεδιάσει ειδικά. Πήγατε στην Αθήνα και τους είπατε βάρτε το κεφάλι σας στο πουλόσπιτο. Ναι, ναι. Ήταν επικίνδυνο. Επικίνδυνο. Πήραμε πάρα πολύ εύσημα. Πήραμε πάρα πολύ εύσημα για τα συγκεκριμένα. Αστείευουμε. Όπως επίσης το πιο ενδιαφέρον, πήραμε το Πατρικό, ναι, το εστιατόριο μαζί μας. Και όπως επίσης παρουσιάσαμε, δηλαδή, μοντέρνα κυπριακή κουζίνα, ναι, και το Βουνί Παναγιάς μαζί με το ενοποιό που όλοι αγαπούμε. Και όλα μαζί αυτά σε μια επιμέλεια στο πάρκο δήμαρχο με Δημήτρη Μπέη. Μάλιστα. Το πόσο συγκινητική ήταν η ανταπόκριση του κόσμου, το πόσο ακούγαμε τον κόσμο να λέει «Μα ακούτε τα κυπριακά, άκου τα κυπριακά». Μάλιστα. Και να συζητούσε το στίχο, «Μα τώρα ο ράπερ τι είπε, μάλιστα, τι να σημαίνει άραγε το πράγμα, ναι, μα τούτο να αρχαΐζουσα, είναι πιο ελληνικά από τα δικά μας». Ναι. Λέω τότε σηκώνεται η τρίχα μου. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά ήταν, το αγκάγιασε και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό το πράγμα που έγινε. Να πάμε στην Αθήνα. Καλό. Έλατε, πάμε να δούμε τι έγινε και ούτε εκεί πήραμε πρέφα. Τι έγινε. Είναι πολλαπλές οι δραστηριότητες και πολλαπλά τα ωφέλη, ή κάνω λάθος? Ναι, σίγουρα. Τα ωφέλη πώς τα εννοείτε? Από όλη αυτή την συνέβρεση και όλη αυτή την ανταλλαγή και γνώσεων από διαφορετικές τέχνες και επιστήμες, νομίζω ότι είναι πολλαπλό το κέρδος. Σίγουρα, πολλαπλό το κέρδος και τεράστια υπερηφάνεια. Το να δεικνύεις και να εκλαμβάνεται τόσο ζεστά η υψηλή ποιότητα πολιτισμού στην Κύπρο, ναι, που νιώθω ότι το γεγονός ότι αναδεικνύεται και αγκαλιάζεται τόσο πολλά στο εξωτερικό, μπορεί να το αγκαλιάσει και η Κύπρος λίγο περισσότερο. Δεν το λέω με παράπονο, ναι, γιατί το πράγμα που έχεις θεωρείς το δεδομένο. Μα βέβαια, αφού πήρε το δρόμο του έτσι κι αλλιώς, έτσι, μετά έτσι, από 13 χρόνια. Επιστρέψατε και από την Ικαρία. Ναι. Τι έγινε εκεί? Η Ικαρία είναι το μεγαλύτερο μας project για το μέλλον. Ναι, δηλαδή. Η Ικαρία, όπως έγινε αυτή η συνεργασία, μας κάλεσε ένα σπουδαίος πολιτιστικός παραγωγός, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου. Ναι. Όχι ο χορογράφος που ξέρετε. Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου δημιουργήσε το Sync Festival τη αρχή τη δεκαετία του 2000. Μάλιστα. Το οποίο ήταν το πιο σπουδαίο φεστιβάλ που έγινε στην Ευρώπη, ναι, για 5 χρόνια, σταμάτησε λόγω κρίσης. Μάλιστα. Η Ικαρία μας κάλεσε, μας έκαμε ένα trick εκεί, ήρθε στο φεστιβάλ. Ήρθε στο φεστιβάλ στην Κύπρο. Στην Κύπρο, στα Λεύκαρα. Ναι, και ήρθε και μας έπιασε εμένα και τη Μάρθα και μας λέει: «Έρχεστε αύριο μαζί μου στην Ικαρία». Δεν ξέραμε γιατί. Στην Ικαρία βρήκαμε κάτι που πιστεύουμε ότι αν το αναδείξουμε, μπορούμε να. Που πάει και στους στόχους που μπορούμε να μιλήσουμε μετά του οργανισμού μας. Μάλιστα. Είναι κάτι που μπορεί να φτιάξει έναν καλύτερο κόσμο. Γιατί? Πήγαμε εκεί, κάναμε μια ανάλυση των πολιτισμικών αρχών της Ικαρίας. Η Ικαρία είναι ένα νησί στα Δωδεκάνησα, το οποίο ακόμα ζει με συλλογικότητα. Πάρα πολύ σημαντικό. Αν είναι κάτι που λείπει στον χώρα και στον πλανήτη, είναι η συλλογικότητα. Έχετε ακούσει τα γνωστά πανηγύρια της Ικαρίας. Τα γνωστά πανηγύρια της Ικαρίας
είναι πρώτα απ' όλα, ας το πω με μοντέρνα terms, είναι crowdfunding. Μαζεύουν λεφτά για το χωριό. Μάλιστα. Όλοι οι νέοι είναι εθελοντές και μαζεύουν λεφτά για το χωριό. Η Ικαρία επίσης έχει ένα προσδόκιμο ζωής πολύ ψηλό. Είναι μέσα στις μπλες ζώνες. Αναρωτηθήκαμε γιατί. Και συνειδητοποίησαμε ότι η καλοζωία, η ευζωία είναι μέρος της ζωής τους. Επίσης η αρμονία τους με τη φύση. Έτσι κάτσαμε 4 μήνες πέρσι μαζί με την ομάδα μου και τον Δημήτρη Παγιωάννου και γράψαμε ένα πολιτιστικό μανιφέστο. Μάλιστα. Αυτό το πολιτιστικό μανιφέστο δεν είναι ακόμη ένα φεστιβάλ. Είναι μια έμπνευση για αυτούς που δημιουργούν πολιτιστικά δρόμενα. Μάλιστα. Και είναι ο δρόμος, θα χαράζουμε έναν καινούριο δρόμο για καινούριο είδος πολιτιστικών. Μάλιστα. Δρομένων, δηλαδή τις ονομάζουμε πολιτιστικές τυπολογίες, σαν αρχιτέκτονες τις σχεδιάζουμε δηλαδή, που έχουν αυτές τις αρχές. Την ιδέα της συλλογικότητας, την ιδέα, την αρμονία με τη φύση, την καλοζωία, πάνω πολλά δεν πρέπει να ξεχνούμε να περνούμε καλά, και τη σχέση με τον χρόνο. Mm. Γιατί είμαστε όλοι μέρα στο κινητό μας, ναι, και πληροφορίες έρχονται και δημιουργούνται στην πρίζα. Μάλιστα. Οι καριώτες δεν έχουν καμία σχέση με τον χρόνο. Είναι όλα πάρα πολύ αργά. Έγινε φέτος. Μοναδική εμπειρία. Μοναδική εμπειρία. Έγινε φέτος. Ήδη έχουμε 15 meetings μέσα στον Οκτώβρη. Όσοι έχουν δει κάποια στιγμή, το οποίο το κάναμε εντελώς αφιλοκερδώς, το κάναμε από την ψυχή μας. Άρα λοιπόν μπήκε ένας οδηγός. Σαν οδηγός. Μπήκε ένας οδηγός. Κατέβηκαν πάρα πολλοί Κύπροι στην Ικαρία φέτος επίσης. Μάλιστα. Όπου βρήκαμε πάρα πολύ κοινά ξανά. Ναι. Εκτός που το Κολοκάσι. Με τους Ικαριώτες. Εκτός που το Κολοκάσι που τρώνε το μοναδικό νησί που τρώνε όπως το τρώμε εμείς. Ναι, τρώνε το κοκκινιστό με οχυρινό. Η Αρχαΐζουσα και πάρα πολλές που τις παραδοσιακές αρχές της Κύπρου. Ήβραμε πάρα πολλά κοινά. Μάλιστα. Να πάμε μέχρι εκεί. Να το δούμε. Ναι. Πάμε, έλατε, είσαι στο κοντρόλ. Άλλο ύφος. Άλλο ύφος. Άλλη αύρα. Άλλη αύρα. Άλλο πράγμα από τα Λεύκαρα, άλλο από τις Αθήνες. Μαγεία. Μαγεία Ικαρία. Ένα σπιτάκι που είναι μισοχαλασμένο θέλω. Το έχουμε. Το έχετε. Το έχει ο Γιάννης ο Ψαράς από την ψαροταβέρνα Μαντουβάλα. Παρακαλώ κύριε Ψαρά, ένα τέτοιο σπιτάκι θα έρθω να το επιδιορθώσω και θα με φέρουν τα παιδιά. Πότε είναι το επόμενο φεστιβάλ? Είναι 20 του Αυγούστου του χρόνου. Όχι, αργή. Εγώ θα πάω νωρίτερα να επιδιορθωθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου και θα σας φιλοξενήσω εκεί. Και μην τον είδατε, μην τον απαντήσετε ύστερα από εκεί και πέρα. Είναι μοναδικές οι ευκαιρίες που δίνονται. Και είναι και μοναδικό το συναπάντημα. Που είναι πραγματικά εκπληκτικό. Να μιλήσουμε λίγο για τα επόμενα σχέδια του οργανισμού. Το ABR, όπως και τα τελευταία χρόνια έτσι και πλέον συνεχίζει, το ABR είναι η Alternative Brains Rule, δηλαδή είναι ο μη κερδοσκόπης οργανισμός ο οποίος. Μάλιστα. Γίνονται όλα αυτά, ναι, ναι. Που έχει ένα στόχο μόνο. Μάλιστα. Πώς να δημιουργήσει μια Κύπρο που θα ήθελε να ζει στο αύριο ο ίδιος οργανισμός. Ένα ABR μη κερδοσκοπικό, το επαναλαμβάνω. Ναι, ναι, ναι. Έλα. Τα εναλλακτικά μυαλά κυβερνούν η μετάφραση του οργανισμού. Μάλιστα. Εμείς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε καινούργιες συνθήκες διαβίωσης στην Κύπρο. Συγγνώμη που το λέω έτσι, γιατί. Μα τι συγγνώμη, αφού είναι η αλήθεια.
Τώρα, εάν αυτή η ανάγκη επισημαίνεται από νεότερους ανθρώπους όπως εσείς, αυτό θα πρέπει να ανησυχήσει τους μεγαλύτερους όπως είμαστε εμείς, για να αντιληφθούμε ότι τα πράγματα δεν πάνε κατευχήν, ή τουλάχιστον όχι όλα, για να μην είμαστε μηδενιστές, αλλά θα χρειαστεί να αλλάξουμε πράγματα και να διορθώσουμε πράγματα. Σίγουρα. Εμείς, ο σκοπός μας είναι να κάνουμε πράγματα with a purpose, έτσι το λέμε. Ναι, είναι ένα σκοπό. Μας αρέσει να ξυπνούμε το πρωί και έχουμε ένα σκοπό. Μάλιστα. Μέσω του πολιτισμού πιστεύουμε ότι έχουμε πάρα πολλές λύσεις, μέσω του ακτιβισμού, μέσω του παντρεμάτος και το 2 που φτιάξαμε και ένα συνέδριο πέρσι, δηλαδή το activism, είναι κάτι που διαλαλούμε και θα διαλαλούμε για πάντα. Οι στόχοι του οργανισμού είναι αυτοί, ήταν αυτοί και παραμένουν και θα συνεχίζουμε να χτυπούμε πόρτες, να δημιουργούμε υψηλής ποιότητας πολιτισμό. Για ποιο λόγο? Γιατί πιστεύουμε ο πολιτισμός δημιουργεί πολιτισμένα πλάσματα. Αν θέλουμε να ζούμε σε μια χώρα που ο κόσμος είναι πολιτισμένος, θα προσπαθούμε με κάθε μας δράση να το καταφέρουμε αυτό. Ναι. Τώρα, εσύ αρχιτέκτον, από μουσική είμαι σίγουρος ότι προηγήθηκες. Δηλαδή, σου άρεσε η μουσική από μικρός. Πάντα. Ναι. Με τι μουσική ασχολήθηκες? Ξεκινήσαμε κλασικό τραγούδι, ναι. Για να είμαι ειλικρινής. Ήμουνα μεταξύ σπουδάζοντας κλασικό τραγούδι αρχιτέκτονας στην καμπία αρχιτέκτονας. Ναι. Μουσική γράφω, παίζω, είμαι DJ τα τελευταία 18 χρόνια, συγκροτήματα κλπ. Κλπ. Δεν είναι απλό να το λες. Για να γίνεται σημαίνει θέλει πολλή δουλειά και πολύ πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Ναι. Και πώς προέκυψε μετά η αρχιτεκτονική, ήταν η επιστήμη? Η αρχιτεκτονική, ναι, γενικά είμαι σχεδιαστή. Δηλαδή, ό,τι βλέπετε, ακόμα και ο πολιτισμός, έχει πίσω πάντα τον τρόπο σκέψης ενός αρχιτέκτονα. Δηλαδή, πώς δημιουργώ μια ιδέα, ένα κόνσεπτ και πώς το ολοκληρώνω. Μάλιστα. Έτσι είναι και ένα κτίριο. Ναι. Έτσι είναι και μια πολιτιστική τυπολογία, έτσι είναι μια συναυλία, έτσι είναι μια έκθεση. Είτε ένα συνταπάντημα 4-5 ημερών. Ακριβώς. Είτε είναι στην Αθήνα, είτε στα Λεύκαρα, είτε στην Ικαρία. Το επόμενο πότε θα είναι στην Κύπρο? Είναι έκπληξη το επόμενο. Αντάξει. Γιατί δεν μπορώ να το αποκαλύψω ακόμα. Όπως επίσης είσαστε το πρώτο βίντεο που αποκαλύψαμε για την Ικαρία, το αποκαλύψαμε σήμερα εδώ μαζί σας. Ναι. Ξέρετε, μας πήρατε σε πολύ καινούρια μονοπάτια, τα οποία χαίρομαι πάρα πολύ που είχαμε την ευκαιρία να τα βγάλουμε και προς τα έξω και σε μεγαλύτερες ηλικίες που δεν τους δίνεται η δυνατότητα. Αγκαλιάζεται πολύ από τις μεγάλες ηλικίες. Ναι. Για κάποιο λόγο υπήρχε μια πολιτιστική παιδεία από τις πιο μεγάλες γενιές. Το έχουν περισσότερο ανάγκη, πιστεύω. Ενώ οι μικρότερες γενιές έχουν τα ρεθίσματα και έτσι αυτούς είναι απλά διαφορετικά ρεθίσματα. Είναι πολύ ενδιαφέρον πώς εξελίχθηκε ο κόσμος του φεστιβάλ. Δηλαδή, πλέον παίρνουμε από παιδιά μέχρι 90 χρόνια. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο ότι το έχει ανάγκη ο κόσμος στην πολιτιστική παιδεία. Στην Ικαρία πρέπει να ήταν όλο το νησί. Στην Ικαρία ήταν όλο το νησί και νέοι και επισκέπτες και ξένοι. Ήτανε... Η Ικαρία έχει επίσης πολύ ενδιαφέρον κόσμο που την επισκέπτονται. Δηλαδή είναι... επισκέπτεται κόσμος που αγαπά τη φύση, αγαπά τον πολιτισμό. Δηλαδή είναι... το ότι κάτσαμε εκεί έχει πολλούς λόγους. Ναι. Ότι... ναι, νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο. Καθόλου. Ότι μπήκε όλο αυτό το πράγμα σε αυτή τη σειρά. Έχω και μια σειρά από φωτογραφίες που μου έστειλε. Όλο το υλικό μου το έστειλε ο αγαπητός Γιώργος Αντωνίου. Τον ευχαριστώ πολύ. Δεν τον έπεισα να έρθει μπροστά από τις κάμερες. Θα το καταφέρουμε την μέχρι την επόμενη φορά θα τον πείσω εγώ. Ωραία. Να το δούμε και να επανέλθουμε. Ναι. Ελάτε παρακαλώ στην άρση στο κοντρόλ. Είστε συγκινητικοί, είστε εκπληκτικοί. Είναι μοναδικό αυτό που τρέχει ως Αφρομπανάνα και πραγματικά ως ABR επίσης, Alternative, και δίνει και μια νέα πνοή
στα μελλοντικά, αν θέλεις, σχέδια νέων και νεότερων ή λιγότερο νεότερων ανθρώπων. Αυτό θα είναι μεγαλύτερη επιτυχία. Δεν πιστεύουμε ότι είμαστε εμείς αυτοί. Εμείς να ρεθίσουμε τον κόσμο, θέλουμε τους νέους. Η μεγαλύτερη επιτυχία είναι ο κόσμος να δημιουργήσει, να πάνε νέοι και όσο μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς ήδη. Ναι. Γιατί άμα χάσεις το παιδί, δεν υπάρχει ελπίδα. Ναι, πολύ σωστά. Πώς βλέπετε να ανταποκρίνονται οι νεότεροι? Πάρα πολύ καλά. Σε εφηβική ηλικία, σε παιδική, γιατί είδα και στην Ικαρία πολύ μικρότερο παιδί. Ναι. Είναι αυτό που σας είπα. Πλέον έρχονται με τους γονείς, έρχονται τους παππούδες σου, έρχονται οι νέοι, έρχονται οι 25χρονοι, έρχονται αυτοί που θέλουν να πάνε κλαμπινγκ, έρχονται αυτοί που θέλουν να ακούσουν συναυλίες. Ναι. Οι 55χρονοι έρχονται. Σίγουρα. Έρχονται. Εννοείται. Πολύ ωραία. Κλειδώνουμε και το σπιτάκι στην Ικαρία, έτσι. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Από πού κατάγεσαι, θα σε γνωρίσουμε τώρα. Εγώ. Mm. Εγώ γεννήθηκα στο Γέρι. Ναι. Πατέρας μου από το Γερολακό, η μητέρα μου από το Γέρι. Μεγάλωσα εκεί. Ναι. Πόσα παιδιά στην οικογένεια? 4. Είσαι ο μεγαλύτερος? Όχι, ο δεύτερος. Είσαι ο δεύτερος μεγαλύτερος? Ναι, ο δεύτερος μεγαλύτερος. Μάλιστα. Και ποια ήταν τα ενδιαφέροντα, πώς κύλησε η εφηβεία? Κοίταξε, παρόλο που από αρκετά αυστηρή οικογένεια, η οικογένεια με οθούσε πάντα. Όταν έβλεπε τα ενδιαφέρον, πάντα δίνει ελευθερία στα πράγματα ενδιαφέρον. Δηλαδή, ενώ ήταν αυστηρή, επειδή ήμουν και πάντα πάρα πολύ ζωηρός και δημιουργικός, ναι. Όταν είχε συναυλίες στην Κύπρο, όταν είχε εκθέσεις, πάντα είχα το OK να πάω, για παράδειγμα. Η μητέρα μου στο τρίτο παιδί σπούδασε, λόγω πολέμου, σπούδασε στο τρίτο παιδί, σπούδασε interior design. Μάλιστα. Μια πολύ σπουδαία interior design στην Κύπρο. Ο πατέρας μου πάντα, η συλλογικότητα, στα προσκοπία, το ένα. Δηλαδή, όλα αυτά που βλέπετε ήρθαν, είναι ο τρόπος που μεγάλωσα. Δηλαδή, ήταν τα υλικά της συνταγής και από τις δύο πλευρές. Ακριβώς. Μπήκαν σε ένα μπολ και έβγαλαν αυτό το αποτέλεσμα. Ναι, και εννοείται και με τη Μάρθα που ξεκίνησαμε αυτό, που είναι η σύντροφος μου. Μάλιστα. Που όλα αυτά. Δηλαδή είναι τα ρεθίσματα, γι' αυτό είναι σημαντικά τα ρεθίσματα. Έτσι. Το βλέπεις ξεκάθαρα. Και ιδίως που ήταν αρχιτέκτονες, εγώ στον Brighton, δούλεψα μετά στο Βερολίνο, δούλεψα ξανά στην Κύπρο, έκανα μεταπτυχιακό στη Φραγκφούρτη, στο Στέδελσουλε, στο Πανεπιστήμιο Τεχνών. Και από τότε, δηλαδή όταν σπούδαζα ακόμη, είχα ξεκινήσει ήδη το φεστιβάλ. Ναι. Δηλαδή 24 χρόνια ξεκίνησα το φεστιβάλ. Μάλιστα. Πότε προλάβεις και τα έκανες όλα αυτά, αλήθεια? Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Το πόσο δουλεύουμε είναι άλλη ιστορία. Είναι αυτό που σου μαθαίνει αρχιτεκτονική. Αρχιτεκτονική ποτέ δεν κοιμηθήκαμε. Πάντα δουλεύαμε μέχρι ώρα 5 το πρωί να πάμε να παραδώσουμε. Ήτανε... Ναι. Δεν υπήρχε συγκεκριμένο ωράριο. Έπρεπε να παραδοθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Project πάνω απ' όλα. Άρα λοιπόν είναι μια ομάδα από συνιδρυτές, δεν είναι μόνο ο Κωνσταντίνος. Ναι, και μια πολύ σπουδαία ομάδα του ABR πλέον. Μάλιστα. Δηλαδή η κύρια ομάδα του ABR είμαστε 4 άτομα. Ναι. Να τους αναφέρουμε. Τους κύριους, ναι, είμαι εγώ, η Μάρθα Γεωργίου, ο Γιώργος Αντωνίου, η Άννα Δαμασκίνου και μετά είναι οι μόνιμοι μας συνεργάτες, οι οποίοι δουλεύουν στα περισσότερα μας project, που είναι ο Αδωνής Παπαδόπουλος, η Ελένα Γεωργίου, ο Χρήστος Χριστοδούλου, η Μονίκα Χατζουβασιλείου, μπορεί να την ξέρετε. Μάλιστα, βέβαια. Η Μονίκα είναι τελευταία 7 χρόνια μαζί μας στο φεστιβάλ. Α, και πολλούς που. Δεν τελειώνει η λίστα, αλλά είναι μεγάλη ομάδα που έχει αυτούς τους κοινούς στόχους. Άλλωστε δεν θα μπορούσε να γίνει όλο αυτό. Χρειάζονται Σίγουρα. Χέρια, χρειάζονται brainstorming ιδέες, να πέφτουν στο τραπέζι, να σχεδιάζονται από τους αρχιτέκτονες και όχι μόνο. Ναι. Ποιες άλλες ειδικότητες και επιστήμες υπάρχουν σε αυτό το φεστιβάλ εκτός από αρχιτέκτονες? Είναι αυτό που σας είπα, υπάρχουν interactive designers, που είναι η Μαρίνα Ιερίδου. Ας το δώσουμε και σε μια ελληνική. Οι interactive designers είναι οι διαδραστικοί σχεδιαστές. Μάλιστα. Που αφορούν σε τι? Αφορούν την εμπειρία, γιατί σχεδιάζουμε εμπειρίες. Άρα η διαδραστικότητα είναι ο τρόπος να, με πιο απλά λόγια, είναι ο τρόπος να πάρει την προσοχή κάποιου. Με οποιοδήποτε τρόπο. Αυτό είναι ήχο ή αυτό είναι φω. Άλλο. Οι άλλε διαδραστικότητε. Οι illustrators, οι σκητσογράφοι μα, δηλαδή είναι αυτοί που ακόμα δημιουργούν και μέσα στο φεστιβάλ, αλλά και το προθετικό μα, που πάντα είναι έργα τέχνη. Δηλαδή, ο χρόνο και τα χρήματα που δίνουμε για τη δημιουργία τη αφίσα μα, για παράδειγμα, είναι πάντα. Η πιο ψηλή αισθητική που μπορούμε να δώσουμε. Φαίνεται. Άλλο. Μια από αυτές. Ναι. Κάθε φορά υπάρχει και μία για κάθε event. Ναι. Υπάρχουν οι ηχητικές δημιουργίες, δηλαδή οι sound designers. Μάλιστα. Μας. Τι που μου ξεφεύγει, υπήρχαν... Γιώργο.
Τι ξεφεύγει, άλλο. Δεν φαίνεσαι, ακούγεις, έλα. Για παράδειγμα, ναι, πέρσι είχαμε μια αρχιτέκτονα φαγητού, για παράδειγμα. Αρχιτέκτονα φαγητού. Ναι, 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 από την Ισπανία, την οποία καλέσαμε. Μάλιστα. Έχουμε σχεδιαστές που σχεδιάζουμε σε σχέση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για παράδειγμα. Αλλά το μπλέκουμε τα δύο μαζί. Είναι όλα αυτά, είναι ένα ευρωπαϊκό που τρέξει. Ωραία. Δηλαδή. Τώρα, η ερώτηση κλειδί. Αφρό μπανάνα από πού? Η ονομασία. Το είχαμε πει, το άφρο είναι η γενέτρια, αλλά το χορευτικό μουσικό. Ναι, η μπανάνα, αρχή, ναι. Η μπανάνα είναι... πάντα βρίσκαμε entertaining το γεγονός ότι η Κύπρος είναι subtropic. Και επίσης η μπανάνα μπορούσε να είναι πολύ ενδιαφέρον σαν marketing στοιχείο. Και πάρα πολύ... Και επίσης αναδεικνύει το fan aspect του φεστιβάλ. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Όχι την μπανανία. Καμία σχέση. Μπορεί ακτιβιστές, αλλά καθόλου πεσημιστές. Ναι. Καθόλου ποτέ. Το επισημαίνουμε αυτό. Ναι, ναι, πάρα πολύ. Είδα σημαντικό. Και μεγαλύτερο κόσμο που έραβε εκεί. Ναι, είδα και φέτος μεγαλύτερο... πολύ ενδιαφέρον. Ναι, φέτος μαζί με τους Urban Gorillas. Ναι, ναι. Έλα, φέτος με τους Urban Gorillas δημιουργήσαμε, το ξεκινήσαμε από την Αθήνα αυτό και με τους OPU, ναι. OPU Collective, δημιουργήσαμε το Knitting Our Future Together. Μάλιστα. Όπου καλέσαμε τον κόσμο να φέρει υφάσματα, ρούχα που δεν ήθελε στο σπίτι. Πήραμε δύο ράφτενες και ήρθε και μία που εμφανίστηκε εκεί πέρα, μία... Σούπερ ράφτενα. Ράφτενα από την Αθήνα που ήρθε επισκέπτες στο φεστιβάλ, η οποία ράβει κουστούμια για ταινίες. Oh. Και κάτσε τέσσερις μέρες εκεί μαζί με τους ράφτες και δημιουργήσαμε δύο τεράστια πανιά, τα οποία δωρήσαμε στην Μπουρνάρα και έγινα σκίαστρα για τους μετανάστες. Για τους μετανάστες. Ναι. Εντάξει, αυτά όλα βγαίνουν με κοινές, καταλαβαίνετε. Ναι, Κωνσταντίνε, ξέρεις τι δεν κατάλαβες ότι ήρθες σήμερα και έφερες? Την ελπίδα και την αισιοδοξία. Μακάρι, μακάρι. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και αισιόδοξο. Το φαγητό που λέγατε εσείς, την Κυριακή του Φεστιβάλ δημιουργήσαμε το λεγόμενο τραπέζωμα. Πού, ποια Κυριακή? Η Κυριακή του Φεστιβάλ. Η Κυριακή του στα Λεύκαρα. Στα Λεύκαρα. Όπου δημιουργήσαμε ένα τεράστιο τραπέζι. Το είδαμε στις φωτογραφίες. Με τρία είδη καθίσματος. Ναι. Δηλαδή υπήρχαν τα πανιά στο πάτωμα, μπορούσα να κάτσεις με τους φίλους σου να φας. Mm. Υπήρχαν πιο κερκίδες και υπήρχαν και πιο κανονικό επίσημο κάθισμα. Όπου πάλι συνεργαστήκαμε με τον Πατρικό και. Ψήσαμε σε συνεργασία με το Σάββα Χατζη Ξενοφόντος, έναν πολύ σπουδαίο εφευρέτη Κύπριο, στους πιο αποδοτικούς ηλιακούς φούρνους, κλέφτικο με τεράτσι, με αθασούθια ξυδάτα, μαζί με διάφορες αλυφές κλπ. Πατάτες που το ένα τρόπο με το άλλο, όλα ψημένα με μηδενική ενέργεια. Και αυτό το τραπέζωμα είναι βασισμένο στην ιδέα του συμπόσιου. Από την αρχαία Ελλάδα, όπου καλέσαμε τον κόσμο, στην κεφαλή του τραπεζώματος είχαμε DJs που έπαιζαν δίσκους, όπου δημιουργούσαν μια ηχητική εμπειρία, δηλαδή δεν ήταν πάρτι, ήταν μουσική για φαγητό σε ένα από τα καλύτερα ηχοσυστήματα του κόσμου. Και για 7 ώρες ο κόσμος έκατσε, έφαγε φαγητό που ψήθηκε σε ηλιακούς φόρνους και συζήτησε, δηλαδή να εμπνεύσουμε και να συζητήσουμε τι είναι το μέλλον της χώρας ή του πλανήτη. Είχε δίκιο ο Γιώργος που επέμενε όταν γινόταν το φεστιβάλ στο Αλεύκαρα. Έλα, πρέπει να έρθεις, πρέπει να έρθεις. Λέω, Γιώργο, είμαι εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αν το ήξερα, θα τα αφήνα όλα πίσω. Δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Ναι, ήταν μεγάλη επιτυχία αυτό και ελπίζουμε να το συνεχίσουμε. Είναι μια από αυτές τις πολιτιστικές τυπολογίες που λέγαμε. Ακόμα και στην Ικαρία το κάναμε αυτό. Μάλιστα. Και ευελπιστούμε να το συνεχίσουμε. Είναι κάτι που, ναι, αν θέτεις και προθέσεις συζήτησης. Ναι. Σε ένα τραπέζι με πολύ καλό φαγητό και καλό κρασί γεννήθηκαν οι μεγαλύτερες ιδέες της ανθρωπότητας. Δεν είναι. Έτσι εμείς δημιουργούμε τις συνθήκες για να βγαίνουν αυτές οι ιδέες. Ο Κωνσταντίνος πώς τα προλαβαίνει όλα αυτά μαζί με τον Γιώργο και όλους τους άλλους που είστε μαζί? Με την τεράστια ομάδα που έχει. Ναι. Και έμπιστους συνεργάτες οι οποίοι έχουν κοινές ιδεολογίες. Ναι, και καλή διάθεση. Σίγουρα, σίγουρα. Γιατί αν δεν υπάρχει καλή διάθεση. Πάντα παίρνουμε καλά. Η θετική όψη των πραγμάτων δεν νομίζω. Σίγουρα, σίγουρα. Το ένα θα είναι προβληματικό, το άλλο δεν θα δουλεύει. Το άλλο πώς θα συνεχίσει να γίνεται έτσι. Δεν γίνεται, στα παρατάμε, τα σταματάμε. Αφού συνεχίζει για 13 χρόνια και θα συνεχίσει για πολλά άλλα, σημαίνει ότι τα πράγματα έφτασαν πια σε ένα σημείο που ξεπερνιούνται εύκολα όλα αυτά. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, αν πάρα. Και είναι δεδομένη, για το μέλλον και τις προσπάθειες. Όταν θα αποκαλυφθεί η επόμενη παρουσίαση και ο χώρος και ο τόπος, θα τα αναφέρουμε. Είμαστε εδώ, εντάξει. Σίγουρα. Μπορούμε να κάνουμε και μία απευθεία σύνδεση από εκεί στο δικό σας χώρο πια.
όταν θα γίνεται αυτό. Μεσημεράκι όμως. Όποτε θέλεις. Στο πλαίσιο της εκπομπής. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταλήγοντας, το δικό σου μήνυμα, αν έχεις την καλοσύνη. Το δικό μου μήνυμα είναι αφήστε τους νέους να δημιουργήσουν και να δείτε μια καινούργια Κύπρο. Γιατί οι νέοι της Κύπρου αξίζουν πάρα πάρα πολλά. Βέβαια. Και πρέπει να δώσουμε ευκαιρίες να δημιουργήσουν, να σταθούμε να εμποδίζουμε. Για να μην φεύγουμε τη χώρα, γιατί τη χώρα μπορεί να πάει πάρα πολλά μπροστά. Πιστεύω το πάρα πολύ. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο μήνυμα ολοκληρώνοντας αυτή τη εβδομάδα σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ. Έλατε, οι συνάδελφοι στο κοντρόλ. Θα πρέπει να αλλάξουμε θέμα και καλεσμένους. Θα πρέπει να σας πούμε ότι χθες βράδυ έγινε η παρουσίαση της νέας περίοδου προγραμμάτων τηλεόρασης και ραδιοφώνου του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου 2024-2025. Αρκετοί φίλοι ήταν εδώ μαζί μας, στους κήπους του ΡΙΚ, όπου κάναμε την παρουσίαση και περάσαμε υπέροχα. Το βίντεο που ακολουθεί έχει όλες τις λεπτομέρειες με την ομιλία συμπεριλαμβανομένης του Πρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και της αναπληρώτριας τμηματάρχη τηλεοράσεως και τμηματάρχη ραδιοφώνου, Κατερίνας Μιλιώτη. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στο ΡΙΚ. Σίγουρα θα αναρωτιέστε ποιοι είμαστε. Γι' αυτό ας συστηθούμε. Είμαι η Ζωή Κυριάκου. Και εγώ ο Μάριος Καλένος. Είμαστε οι παρουσιαστές της νέας εκπομπής του ΡΙΚ. Λιλιπούτιες ειδήσεις. Δηλαδή του καλύτερου δελτίου ειδήσεων στην Κυπριακή τηλεόραση. Καλώς ήρθατε στην πτήση μας. CYBC 2024-2025. Σας καλούμε και σας προσκαλούμε να επιβιβαστείτε σε αυτό το ταξίδι ονέα και να πετάξετε μαζί μας, καθώς αυτή είναι η θεματική μας πρόταση για φέτος. Ένα πρόγραμμα που διασφαλίζει το ρόλο, την αποστολή και τη διαφορετικότητα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης από τα άλλα μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης. Ένα πρόγραμμα που το χαρακτηρίζουν η έγκαιρη και άμεση ενημέρωση, η ποιότητα και η ποικιλότητα των προγραμμάτων και εκπομπών, ώστε να ικανοποιεί γούστα και απαιτήσεις όλων των ηλικιών. Δίνουμε έμφαση στο παιδί, δίνουμε επιλογές στους ενήλικες, επιμορφώνουμε με πολλά προγράμματα μας και θέλουμε να προσφέρουμε ποιοτική ψυχαγωγία για την ανάγκη κάθε ανθρώπου στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε. Πήρατε μια γεύση από τον αέρα ανανέωσης και μεταφορικά και κυριολεκτικά με τους λιλιπούτιους φίλους μας που μας άνοιξαν εδώ απόψε τη βραδιά. Τα παιδιά λοιπόν αποκτούν το δικό τους δελτίο ειδήσεων Σάββατο και Κυριακή στο ΡΙΚ 1. Γιατί, όπως είπε και ο Μάριος πριν, από Λιλιπούτιο και από το ΡΙΚ μαθαίνεις πάντα την αλήθεια. Στόχος μας λοιπόν ήταν να δώσουμε μια ανάσα ανανέωσης, πρωτοτυπίας, φρέσκας ματιάς, διατηρώντας όμως την έγκυρη ενημέρωση, παραμένοντας σοβαροί και αξιόπιστοι, υπηρετώντας την αλήθεια και τον άνθρωπο. Στόχος να βάλουμε το ΡΙΚ σε κάθε σπίτι, να αφουγκραστούμε τα θέλω των συμπολιτών μας, να ξαναζωντανέψουμε εκείνη τη φράση που κάποτε είχε αφήσει εποχή και είχε καθιερωθεί. Το είπε το ΡΙΚ. Άρα, αφού το είπε το ΡΙΚ, δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Παράλληλα, το ΡΙΚ επενδύει σε ποιοτικές παραγωγές, στη μυθοπλασία, στη ψυχαγωγία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, ενώ στην προμετωπίδα παραμένουν τα δελτία ειδήσεων τόσο στην τηλεόραση όσο και στο ραδιόφωνο. Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας εκπομπής του ΡΙΚ, Λιλιπούτιες Ειδήσεις, εύχομαι σε όλους τους συντελεστές και στους δημιουργούς της καλή επιτυχία, καλές διαδρομές. Στα παιδιά που θα συμμετέχουν, πολύ καλές δουλειές, γιατί είναι μια ευκαιρία και να μαθαίνουν και να ενημερώνουν, αλλά και να συμμετέχουν σε αυτή τη νέα εκπομπή. Να πάμε σε άλλο ένα θέμα αισιόδοξο, με πολλά ευχάριστα μηνύματα. Επέστρεψε στις 16 Σεπτεμβρίου, πριν από λίγες μέρες, με πολλές διακρίσεις και περηφάνεια, η αποστολή της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ειδικών Ολυμπιακών. Τίτλος της εκπομπής, μέχρι και το τέλος, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών στην Μάλτα. Έλαβε εκεί μέρος σε αυτούς τους διεθνείς αγώνες που πραγματοποιήθηκαν από τις 12 μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου και την Κυπριακή Αποστολή εκπροσώπησαν 11 συνολικά αθλητές και αθλήτριες, 5 συνοδοί προπονητές και ένας αρχηγός αποστολής. Στο στούτιο μαζί μας ο αγαπητός Κώστας Κωνσταντίνου, προπονητής μεταξύ άλλων. Καλώς τον καλώς ήλθες. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χαμόγελο και την καλή διάθεση. Πάντα στη διάθεσή σας. Και να είσαι πάντοτε καλά. Οι αθλητές και αθλήτριες έλαβαν μέρος στο άθλημα της κολύμβησης, της επιτραπέζιας αντισφαίρησης, του στίβου και του μποτσέ. Μποτσί. Θα μας τα πούν πιο αναλυτικά. Και έχουμε ένα χρυσό και 2 αργυρά στην κολύμβηση, 4 χρυσά
5 αργυρά και 2 χάλκινα στο στίβο, 1 αργυρό και 1 χάλκινο στην επιτραπέζια αντισφαίριση και 5η θέση στο διπλό στο μπότσι. Μαζί μας και οι δύο αθλητές μας από την ομάδα των 11 αθλητών και αθλητριών, η Ειρήνη Αβραμ. Καλώς την Ειρήνη μου. Καλώς ήρθα. Καλώς όρισες. Ευχαριστώ. Έχεις τα μετάλλια κρεμασμένα. Ναι. Και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Και μπράβο. Τα οποία αφορούν σε ποια αθλήματα? Κολυμπήσεις. Κολυμπήσεις και τα δύο? Ναι, και ναι. Τα δύο. Ναι. Είσαι κολυμπητρία? Ναι. Πόσα χρόνια? Από μικρή. Από... Σου άρεσε η θάλασσα γενικότερα? Ναι, μου αρέσει. Και το άθλημα της κολύμβησης? Ναι, ναι. Και μεγαλώνοντας, είπες να το εξασκήσεις και ως αθλητισμό. Να συνεχίσω το κολύμβι. Να συνεχίσεις. Ναι. Και την ώρα αλήθεια που φτάνεις μαζί με όλους τους άλλους που λαμβάνουν μέρος από διάφορες χώρες και ακουμπάς και λέει Κύπρος, πραγματικά είναι συγκινητικό, είμαι σίγουρος. Έτσι. Είναι, ήταν συγκινητικό, ναι. Ναι, μάλιστα. Ήταν ωραία. Και ακριβώς δίπλα από τον Κώστα και ο Δημήτρης Ανδρέου, επίσης αθλητής. Καλώς τον Δημήτρη μου. Γεια. Yeah. Τι κάνεις, γεια μου. Μια χαρά. Όλα καλά. Mm-hmm. Εσύ τι μετάλλιο πήρες? Πήρα στο μονό δεύτερη θέση. Μάλιστα. Και στο διπλό τη τέταρτη θέση. Μάλιστα. Και από μικρό σου άρεσε ο αθλητισμός? Ναι. Είμαι πολλά δραστήριος. Έκανα πολλά πράγματα. Δημήτρη, ναι. Και περάσατε και ωραία στη Μάλτα. Mm-hmm. Μάλιστα. Έλα, Κώστα, κάνε μας την εισαγωγή παρακαλώ, γιατί αντιλαμβάνουμε ότι αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι μίας, δύο ημερών ή ενός ή δύο μηνών. Είναι χρόνια ολάκερα όλη αυτή η προσπάθεια και βέβαια η Κυπριακή Ομοσπονδία Ειδικών Ολυμπιακών, η οποία μας κάνει υπερήφανη. Εσείς δηλαδή όλοι. Βεβαίως. Καταρχάς να ευχαριστούμε για τη φιλοξενία ακόμα μια φορά. Εμείς ευχαριστούμε που έρχεστε και μας φέρνετε αισιοδοξία. Είναι σημαντικό. Ναι, βέβαια, πάνω απ' όλα. Να πούμε ότι οι αθλητές μας είναι μαχητές. Γεννιούνται μαχητές, ναι. Όπως και οι οικογένειές τους, και μπαίνουν στο στίβο του αθλητισμού από πολύ νωρίς για να μπορέσουν να απετύχουν αυτά που θέλουν, ναι. Και να φέρουν χαρά πρώτα στους ίδιους και μετά και στους υπόλοιπους. Ναι. Κερδίζετε πάρα πολλά και ως επαγγελματίες εσείς. Δηλαδή, νομίζω δεν δίνετε μόνο τις συμβουλές, παίρνετε και όλη αυτή την ανταπόδοση της αγάπης, της αγκαλιάς. Πολλαπλασιαστικά. Έτσι. Την παίρνουμε πίσω. Ναι. Ναι. Πόσα χρόνια αλήθεια στην Ομοσπονδία, εσύ Κώστα? Στην Ομοσπονδία είμαι από το 2018 εγώ. Μάλιστα. Ως προπονητής. Ως προπονητής επίσης από το 2018 στην Ομοσπονδία. Μάλιστα. Στο επάγγελμα είμαι καθηγητής φυσικής αγωγής. Οπότε έχω αρκετά χρόνια εμπειρίας γενικότερα στον αθλητισμό, αλλά στην Ομοσπονδία από το 2018 και είναι μεγάλη μου τιμή. Και αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα διαφορετικό εντελώς πράγμα το να είσαι καθηγητής φυσικής αγωγής στα εκπαιδευτήρια και αλλιώς σε αυτή την Ομοσπονδία. Είναι εντελώς διαφορετική εμπειρία. Έτσι, με πάρα πολύ αγάπη και με πάρα πολύ χαρά. Μάλιστα. Όλοι όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό. Λοιπόν, ευχαριστίες στη Στέλλα Κλονάρη για όλο αυτό το συντονισμό και να είναι πάντοτε καλά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο το υλικό. Αρχίζουμε σιγά σιγά τις φωτογραφίες. Θέλουμε να σας δείξουμε τι έγινε εκεί, παρακαλώ, και τις δραστηριότητες γενικότερα της Ομοσπονδίας. Ελάτε, είναι στην άνοιξη το κοντρόλ. Πάμε στην πρώτη. Εδώ είναι τα Special Olympics, Cyprus, και ελάτε. Εδώ! Είναι η αποστολή. Είναι η αποστολή, όλη η αποστολή. Mm. 17 μέλη της αποστολής, προπονητές, αρχηγός και φυσικά οι αθλητές μας. Βέβαια. Κρατώντας τη σημαία των Ειδικών Ολυμπιακών. Έτσι, πολύ σωστά. Special Olympics Cyprus. Ελάτε και στην επόμενη. Εδώ, τα παιδιά. Είναι οι αθλητές μας στον στίβο, που μόλις έχουν κερδίσει το μετάλλιό τους στα 4x100, στο τρέξιμο. Και φυσικά πανηγυρίζουν και χαίρονται για την επιτυχία τους. Και το CYP, Cyprus, ναι. Το οποίο μας τιμά και μας τίμησε για άλλη μια φορά. Βεβαίως. Και σας ευχαριστούμε. Ελάτε στην επόμενη. Εδώ. Είναι η υποδοχή των αθλητών. Εδώ, των μελών στη Λάρνακα. Αποστολής, στη Λάρνακα. Όταν επέστρεψαν, ναι. Μάλιστα, ελάτε παρακαλώ. Και εδώ, επίσης, ελάτε. Εδώ, επίσης, ελάτε. Και εδώ στην κολύμβηση. Ετοιμάζονται οι αθλητές για την κίνηση. Υπέροχα. Εδώ είχαμε και άλλο άθλημα. Είχαμε και... Αυτό είναι το... Ήταν και το ποδόσφαιρο, αλλά δεν συμμετείχε η Κύπρος. Σε αυτή την αποστολή. Μάλιστα, ελάτε παρακαλώ. Και εδώ επίσης. Συναπάντημα από πόσες χώρες, αγαπητέ μου Κωνσταντίνο.
ήταν τέσσερις χώρες. Ναι. Εκτός από τη Μάλτα, ήμασταν εμείς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Βόρειος Μακεδονία. Μάλιστα. Μελάτε παρακαλώ. Μάλιστα. Βλέπουμε εδώ και τη σφαίρα και το τρέξιμο. Διάφορα αθλήματα. Ναι. Η Κυπριακή Αποστολή έλαβε μέρος σε κολύμβηση, στίβο, επιτραπέζια, αντισφαίριση και μπότσι. Μπότσι. Αυτά τα τέσσερα αθλήματα. Ναι, τα τέσσερα. Σπουδαία αθλήματα. Παραμείνετε εκεί παρακαλώ. Και αντιλαμβάνομαι ότι τρέχει μέχρι και αύριο το Be Active. Η εβδομάδα αθλητισμού, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού που διοργανώνει ο ΚΟΑ και συμμετάσχουμε και εμείς από την έναρξη του θεσμού. Ναι. Αύριο έχουμε μια πολύ καλή, πολύ εξαιρετική, μπορώ να πω, ημερίδα, ένα συνέδριο για τις οικογένειες, Family Health Forum λέγεται, διοργανώνεται κάθε χρόνο. Θα διοργανωθεί αυτή τη χρονιά στο ξενοδοχείο Σεμέλη, στη Λευκοσία. Μάλιστα. Καλούμε όλους όσοι ενδιαφέρονται να παρευρεθούν. Έχουμε πολύ ενδιαφέροντα και επίκαιρα, μπορώ να πω, θέματα, όπως είναι η προστασία των ατόμων με νοητική αναπηρία από τους κινδύνους που υπάρχουν στο διαδίκτυο, την πολιτική για την ασφάλεια των αθλητών μας, safeguarding policy που μέσω ενός προγράμματος ευρωπαϊκού έχουμε καταρτήσει. Μάλιστα. Και θα ενημερώσουμε γι' αυτό, καθώς και για τα προγράμματα υγείας γενικότερα των αθλητών. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι μέρος των στόχων του Be Active είναι και η φυσική αυτή η δραστηριότητα, μέρος της καθημερινότητας για ενίσχυση και των αξιών που μας ενώνουν ως άνθρωποι. Ακριβώς. Και εμείς σαν μέλη του ΚΟΑ και γενικότερα, μέσα από τα μέλη τα δικά μας, αυτή τη βδομάδα τρέχουν 8 δράσεις σε πανκύπρια βάση. Μάλιστα. Σε διάφορα αθλήματα. Οι ενδιαφερόμενοι διοργανώνουν τις δικές τους δράσεις και εμείς ως Ομοσπονδία στηρίζουμε και συμμετάσχουμε επίσης. Χαίρομαι. Ελάτε παρακαλώ να βρείτε το κοντρόλ το σχετικό βίντεο. Όλη η Κύπρος, ένας κοινός στόχος. Όχι μόνο για τα μετάλλια, αλλά και για τη συμμετοχή, την υγεία, την αλληλεγγύη, τη συμπερίληψη, τον σεβασμό, την φιλία, την ισότητα. Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού Be Active, 23 με 30 Σεπτεμβρίου. Έλα μαζί μας. Ειρήνη, ήταν ωραία εμπειρία στη Μάλτα. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Πολύ φορά πήγα ταξί μετά στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Και το συνέστημα φτάνοντας πίσω και υποδεχόμενοι όλοι στο αεροδρόμιο Λάρνακας, αλήθεια, με τους άλλους συναθλητές. Ήταν φανταστικά, ήταν πολλά ώρα. Ναι. Πέρασα πολύ ωραία. Τι κερδίζει η Ειρήνη μέσα από όλο αυτό, τι είναι που σου δίνει αυτό το άθλημα, αλλά και ο συναγωνισμός με άλλους συναθλητές. Γνώρισα παιδιά που δεν ήξερα, προπονητές που δεν ήξερα πολλή φορά που επία. Ναι. Και πέρασα ωραία. Ναι. Και περιμένεις την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά, ναι. Ποια θα είναι αλήθεια. Πώς μου ετοιμάζεσαι και μου προπονείσαι. Πού θα έχουμε τους επόμενους αγώνες. Δεν μου είπαν ακόμα. Ναι, να ανακοινωθεί. Σε έρθει το χρόνο, Κώστα. Βεβαίως. Αντιλαμβάνομαι. Ναι. Μάλιστα. Ελάτε να συνεχίσουμε το φωτογραφικό υλικό, παρακαλώ. Είσαι να έρθει στο κοντρόλ. Και πάμε να δούμε την επόμενη φωτογραφία. Εδώ αντιλαμβάνομαι το πρόγραμμα, έτσι. Του ναι, είναι πρόσκληση και το πρόγραμμα του. Στο σύνολό ναι. του, ναι. Ελάτε και στην επόμενη, παρακαλώ. Εδώ. Εδώ είναι και η Πανελλήνια Wellness Bowling που θα γίνει τον Οκτώβριο. Είναι η επόμενη μας αποστολή που ετοιμάζεται. Ναι. 9 με 13 Οκτωβρίου. Θα συμμετάσχουμε με μια δεκαμελή αποστολή στην Κομοτηνή. Μάλιστα. Όπου θα λάβουμε μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Bowling. Δίνοντας το καλύτερό τους σε αυτό οι αθλητές μας. Οπωσδήποτε. Πόσοι θα είναι οι αθλητές μας. 6 αθλητές. 6. Και 3 συνοδοί, προπονητές και ένας αρχηγός αποστολής. Μάλιστα. Ελάτε και στην επόμενη, παρακαλώ. Και εδώ. Εδώ είναι. Αυτό που θα γίνει το Μάρτιο. Το Μάρτιο. Είναι οι παγκόσμιοι αγώνες. Είναι οι παγκόσμιοι χειμερινοί αγώνες. Θα λάβουμε μέρος. Θα είναι στο Τωρίνο. Θα λάβουμε μέρος με 6 αθλητές. 4 αθλητές στο άθλημα του snowshoeing και 2 αθλητές στο άθλημα του cross country ski. Είναι πολλές οι δραστηριότητες, πολλές οι εκδηλώσεις και πολλοί. Η προσπάθεια που καταβάλλετε και από εσάς ως προπονητές και από την Κυπριακή Ομοσπονδία, αλλά και από τα ίδια τα παιδιά τους αθλητές. Βέβαια, είναι οι πρωταγωνιστές και οφείλουμε να τους στηρίζουμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές
όπου βασίζεται το έργο της Ομοσπονδίας και όπως είναι και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι προπονητές και όλοι όσοι ασχολούνται με τα παιδιά, ναι, είναι εθελοντές. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Ναι. Και αυτό η προσπάθεια των αθλητών μας δίνει το κίνητρο να τα στηρίζουμε και να συνεχίζουμε να τα στηρίζουμε. Είναι αλήθεια αυτό. Πολύ σημαντικό. Και δεν πρέπει να αφήσουμε πίσω όλη αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε. Όχι, να την ενδυναμώσουμε. Να την ενδυναμώσουμε, ναι. Δημήτρη, ναι, πόσο καιρό ο αθλητής? Ξεκίνησα πρόσφατα το πιπών, ναι, κατά τον Ιούνιο. Μάλιστα. Τυχαία τζολάς. Ναι, γιατί τυχαία, τι συνέβη? Βασικά καλέξαμε λόγω του βαθμού μου. Μάλιστα. Που ήθελα να με δοκιμάσω το πιπών. Ναι. Και δοκίμασα, είδα ότι είχαν την κλίση. Μάλιστα. Και επιλέξαμε, ήσα ξεκίνησα πιπώνηση με τον κύριο Κώστα. Μάλιστα. Ήστερα μετά την δική στο σπίτι, μέχρι να πίνει στο ταξί το Σεπτέμβριο. Ναι. Και είσαι σιγά σιγά και ψηλά αρέσκει μου. Μπράβο Δημήτρη μου. Ως πέντε το σταματήσα. Συνεχίζω το και περιμένω στους επόμενους αγώνες. Και το επόμενο μετάλλιο. Ναι. Έτσι. Το μόνο στόχος είναι το χρυσό. Στόχος είναι το χρυσό, είναι το μόνο σίγουρο. Χρυσοί είστε από μόνοι σας. Έτσι κι αλλιώς, με όλη αυτή την προσπάθεια, δίνετε μαθήματα ζωής σε όλους εμάς και είναι το πιο σημαντικό από όλα. Τι λένε τα άλλα παιδιά όταν κερδίζετε τα μετάλλια, αλήθεια? Ενθουσιάζονται. Mm-hmm. Ναι. Και εσείς το ίδιο για τους άλλους, άμα κερδίζουν, έτσι δεν είναι? Mm. Και ως αποστολή με την κυπριακή μας σημαία, εκεί που πηγαίνετε και μας εκπροσωπείτε και σας ευχαριστούμε. Με μεγάλη περηφάνεια. Ορίστε. Με μεγάλη περηφάνεια. Με μεγάλη περηφάνεια, Δημήτρη. Κώστα, τα λόγια είναι περιττά σε αυτές τις συζητήσεις. Δηλαδή, όταν παίρνεις τέτοιου είδους απαντήσεις, ναι, δεν χρειάζεται να λες και πάρα πολλά. Να κάνεις μια παύση για να, ναι, ακουστεί. Ακριβώς. Και να νιώσεις αυτό που νιώθουν και οι αθλητές. Ναι. Να πούμε έτσι μια μικρή λεπτομέρεια. Παρακαλώ. Ο Δημήτρης είναι η πρώτη φορά που ταξιδεύει. Ναι. Και η Ειρήνη είναι η πρώτη φορά που είναι στην Κυπριακή Αποστολή. Α. Οπότε είναι διπλά σημαντικό και για μας, αλλά και για τους ίδιους που συμμετάσχουν, ναι, σε αυτούς τους αγώνες. Έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο σύνολο, πόσα παιδιά έχουμε στην Ομοσπονδία? Στο σύνολο, εγγεγραμμένους αθλητές έχουμε λίγο περισσότερους από 800 στην Κύπρο. Ωραίος από όλη την Κύπρο. Δηλαδή, μεγάλη προσπάθεια, αρκετό το φορτίο. Γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες από το Διοικητικό Συμβούλιο και όλους τους όσους εμπλέκονται. Αυτός ο αριθμός να μεγαλώσει, γιατί θέλουμε να δώσουμε την ευκαιρία σε όσο δυνατόν περισσότερα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Και μέσω και της εκπομπής σας αυτό γίνεται. Η προβολή που γίνεται είναι πολύ σημαντική. Εμείς είμαστε πάντα χαρούμενοι όταν έρχεστε. Έτσι, ναι, για να ξέρετε. Γιατί έρχεστε και μας φαίνεται πολύ καλά νέα. Αλλά είναι και το αντίκτυπο που έχει και στα ίδια τα παιδιά, αλλά και στις οικογένειές τους, Κώστα. Βέβαια. Γιατί αυτά που κερδίζουν οι αθλητές στο στίβο του αθλητισμού μεταφέρονται και στο περιβάλλον τους. Στο οικείο περιβάλλον. Στο οικογενειακό περιβάλλον. Βεβαίως. Όταν ο αθλητής με τις όποιες δυσκολίες μπορεί να περνά, καταφέρνει μέσα από τον αθλητισμό να διακριθεί, είναι πολύ σημαντικό για όλη την οικογένεια. Ναι. Γιατί αναδεικνύονται και άλλες πτυχές του κάθε αθλητή, του κάθε ατόμου που ασχολείται με τον αθλητισμό. Ναι, βέβαια. Και όπως είπες και στην αρχή, τα κέρδη είναι πολλαπλά. Ναι. Και βέβαια η ενασχόληση αυτών των παιδιών σημαντική στην καθημερινότητα, έχοντας κάτι να ελπίζουν και τον επόμενο μήνα και τον επόμενο χρόνο. Βέβαια. Αλλά αντιλαμβάνομαι και η συνύπαρξη και η συμμετοχή με άλλα παιδιά. Επίσης σημαντική. Βεβαίως. Είναι το πιο σημαντικό, αν μου επιτρέπετε να πω, παρακαλώ, σε όλη αυτή την προσπάθεια της Ομοσπονδίας, ότι ουσιαστικά μέσω της Ομοσπονδίας, που είναι το όχημα για τους αθλητές, ναι, μας, να ενσωματωθούν στην κοινωνία και να θεωρούνται ισότιμα μέλη. Mm. Αυτό, η κοινωνικοποίηση των αθλητών και η ένταξή τους ως ισότιμα μέλη είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Και ο αθλητισμός είναι το μέσο, είναι το μεταφορικό, ας το πούμε, ναι, σε είναι αυτή την τρόπος ένταξη. Είναι ο τρόπος. Όπου δίνεται η ευκαιρία για να έχουμε όλα αυτά τα υπέροχα αποτελέσματα. Εγώ θα επαναλάβω τα μετάλλια. Βεβαίως. Είναι σημαντικό. Είχαμε ένα χρυσό και ένα αργυρό στην κολύμβηση, 4 χρυστά, 5 αργυρά και 2 χάλκινα στο στίβο, ένα αργυρό και ένα χάλκινο στην επιτραπέζια αντισφαίριση και 5η θέση στο διπλό μπότσι. Ναι. Που οι αθλητές μας έδωσαν και το καλύτερο τους αυτό και κατάφεραν για άλλη μια φορά να μας κάνουν περήφανος. Βεβαίως, πάντα μας κάνουν περήφανος. Το τελικό αποτέλεσμα, ναι, όχι μόνο για τις διακρίσεις, εγώ θα έλεγα, αλλά ακριβώς και για αυτή τη συμμετοχή και το ήθος. Και τη γενναιότητα που επιδεικνύουν στο στίβο του αθλητισμού και γενικότερα της ζωής. Στο στίβο της ζωής. Ναι. Ένα στίβο της ζωής που εμείς
οι υπόλοιποι ίσως εύκολα να παρατάμε, ναι, με την πρώτη δυσκολία. Και να θεωρούμε δεδομένα κάποια πράγματα. Ναι. Ενώ οι αθλητές μας πάντα πολεμούν, ναι, και πάντα παλεύουν για το καλύτερο. Μάλιστα. Ειρήνη, αν μια φορά δεν πετύχει ο στόχος ή σε ένα αγώνα και μια κολύμβηση, δεν πάρουμε ένα μετάλλιο. Δεν τα παρατάμε έτσι. Όχι, τα συνεχίζουμε. Ναι. Συνεχίζουμε να κολυμπάμε. Μέχρι το την τέλος. Επόμενη φορά. Την επόμενη φορά, ναι. Ναι, που η οποία είναι ο στόχος. Να κερδίσουμε κανένα μετάλλιο. Ναι, να συνεχίζω να κάνω μετάλλιο. Μάλιστα. Και ο Δημήτρης, τώρα που με το πινκ-πονγκ τα πάμε υπέροχα. Αχα, θα δουλέψω διπλάρια, τριπλάρια, να πεις μόνο στο παραπάνω. Μάλιστα. Μπράβο, ρε Δημήτρη. Γεια μου. Χαίρομαι πάρα πολύ. Τώρα, μία τόσο μικρή χώρα, με τόσο μεγάλους αθλητές, οι οποίοι καθημερινά μας διδάσκουν πολλά, αλλά φέρνουν και μαζί τους αυτά τα μετάλλια που έχουν στο λαιμό τους, δίνει και το μήνυμα και της θέλησης και της αποφασιστικότητας, ή κάνω λάθος? Ακριβώς έτσι είναι. Ενώ παίρνουμε παραδείγματα από τα παιδιά. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό να παίρνουμε παραδείγματα, να είμαστε κοντά τους, να τα στηρίζουμε, γιατί είναι νικητές. Ναι. Είναι νικητές της ζωής. Επίσης είναι πολύ σημαντικό και σε αθλητικά προγράμματα, άτομα με και χωρίς νοητική αναπηρία να συνυπάρξουν, και είναι ένα από τα προγράμματα τα οποία τρέχει η Ομοσπονδία, ναι, ο ενοποιημένος αθλητισμός. Μάλιστα. Και είναι πολύ σημαντικό να το λέμε. Μάλιστα. Γιατί είναι το πάντρεμα, ας το πούμε. Μάλιστα. Που θα οδηγήσει σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, την ένταξη και την ισότιμη αποδοχή. Μάλιστα. Η Ειρήνη στα 25 μέτρα ύπτιο πήρε το αργυρό μετάλλιο. Ναι. Και στα 25 μέτρα πρόσιο την πέμπτη θέση. Ναι, σωστά. Μπράβο. Την επόμενη φορά θα είναι πρώτη. Την άλλη φορά να πάρω και τα δύο πρώτα. Α, μπράβο, Ειρήνη μου. Και ο Δημήτρης στο ατομικό αγώνισμα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης αργυρό μετάλλιο, στη δεύτερη θέση στο βάρθρο, mm-hmm, και στο διπλό αγώνισμα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης στην τέταρτη θέση. Mm-hmm. Όταν λέμε διπλό αγώνισμα, τι εννοούμε, 2-2 στο πινκ-πονγκ? Εγώ το πω με ένας, πες με ζευκάρι, με άλλο ζευκάρι απέναντι. Μάλιστα. Και ποιος ήταν ο συναθλητής σου? Ο Ντέιβιτ. Ο Ντέιβιτ. Που δεν είναι εδώ σήμερα, δεν αλλά είναι εδώ σήμερα, τον χαιρετάμε. Βέβαια, και τον συγχαίρουμε. Και ποιοι ήταν απέναντί σας? Ήταν... Ποια χώρα? Από την Αραβία. Μάλιστα. Και από τη Μάρτα. Α, μάλιστα. Και τους αφήσαμε πίσω. Πήραμε τη δεύτερη θέση. Mm. Ποιος πήρε την πρώτη? Η Μάρτα. Η Μάλτα. Τη δεύτερη η Κύπρος και την τρίτη η Σαουδική Αραβία. Ναι. Μάλιστα. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Πρέπει να δώσουμε και ένα μήνυμα, Ειρήνη, σε αυτούς που μας βλέπουν εκεί έξω και θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Ή φοβούνται και δεν τολμούν. Ποιο είναι το μήνυμα που θα ήθελες να δώσεις? Να ασχοληθούμε με τη γυμναστική και με τον αθλητισμό. Μάλιστα. Το να γυμνάζονται, ναι. Έτσι. Ο Δημήτρης. Ποτέ δεν είναι αργά για τίποτε. Σε ποια ηλικία είναι να είσαι? Για ξαναπέστε το αυτό. Ελάτε, πάρτε το πλάνο και ξαναπέστε το. Ποτέ δεν είναι αργά για τίποτε. Σε ποια ηλικία είναι να είσαι? Μάλιστα. Πρώτα ξεκίνησε. Το ακούτε, έτσι. Και εγώ μαζί. Και εσείς. Κώστα, για όλη αυτή την προσπάθεια ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Για όλη αυτή την αισιόδοξη νότα και το μήνυμα που φέρνετε κάθε φορά επίσης, αλλά και για όλη αυτή τη βοήθεια προς τα παιδιά μας επίσης. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη φιλοξενία, αλλά γενικότερα που μας δίνετε έτσι την ευκαιρία να δείξουμε τα επιτεύγματα των παιδιών, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι. Ειρήνη, πέρασες ωραία μαζί μας σήμερα. Πέρασα πολύ ωραία. Ναι. Ο Δημήτρης. Ναι. Χαίρομαι. Αγαπητέ μου Κώστα, χαιρετισμούς στους υπόλοιπους προπονητές, στην Ομοσπονδία. Βεβαίως. Στο Διοικητικό Συμβούλιο ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και πάλι την Στέλλα, την Κλονάρη. Και θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Με την επόμενη αποστολή πάλι εδώ θα είμαστε. Να ξανάρθετε. Δημήτρη, σε χαιρετώ, Ειρήνη. Right. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ και εσάς που μας κάνετε συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Η εκπομπή σε επανάληψη, τα μεσάνυχτα από το ΡΙΚ2. Γεια χαρά.